Σας θυμίζει ελληνικό τραγούδι. Σωστά. Καλά κάνει και σας θυμίζει ελληνικό τραγούδι, διότι είναι. Ποιο τραγούδι είναι, εσείς που ξέρετε καλά τα ελληνικά, στην Πάρο και στην Άξο είναι το γνωστό νησιώτικο που το τραγουδάμε εγώ και ο φίλος μου Νεκτάρης ο σκηνοθέτης και γελάνε και οι πέτρες. Ο κύριος Γιώργος Σαπουνίδης, καλλιτέχνης και πρώην εργαζόμενος στη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά. Καλή σας μέρα, κύριε Σαπουνίδη. Τι κάνετε? Φέι! Όπα! Νι χαο! Ζαοσάν χαο! Χαγκάουσέν! Μόνο την πρώτη λέξη. Σιέσεν, είμαι τελειάουσεν. Όπα, με μάλωσες τώρα. Χαίρετε, Φέι, καλημέρα. Μεγάλη χαρά. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν σας έβρισα καθόλου. Μόνο τον Ιχάο κατάλαβα, Γιώργο, που θα πει καλημέρα. Τελεία, μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Τα λέγαμε εμείς. Μπράβο. Το Ιχάο εννοεί, όπως θα λέτε, γεια σου. Γεια σου. Αν βάλεις το μα, αν πεις μα, πες μα. Μα. Αν λες το μα, τέλος. Ό,τι λες τα κινέζικα στο τέλος, παράδειγμα, νι χαο μα, γίνεται ερώτηση. Α, νι χαο μα, άρα τι λέμε τώρα. Αυτό λέγεται, όχι μόνο γεια σου, λέει, εννοεί τώρα ερώτηση, εννοεί τι κάνεις, καλά είσαι, περιμένεις απάντηση. Κατάλαβα τι λες, είμαι πάρα πολύ καλά. Το πιασα, το κατάλαβα. Νιχάωμα. Έτσι, νιχάωμα. Λύσε μου μια απορία, Γιώργο. Είδαμε τα τραγούδια σου και πορήσαμε. Ένας Έλληνας πήγε στον Καναδά, δούλευε σε εταιρεία στατιστικής, άρα οικονομικά. Πόσα χρόνια? 20-22. 20, κάπου 22 χρόνια, ναι. Τώρα πήρες σύνταξη? Πριν λίγα χρόνια πήρα σύνταξη και τώρα για μένα κάθε μέρα είναι Σάββατο. Τι λες ρε εσύ, Γιώργο. Τώρα πρέπει να αισθανθούμε εδώ με τον Κωστή που θα δουλεύουμε άλλα 50 χρόνια καταδικασμένη σε ισόβια. Και με σύνταξη ελληνική, όχι του Καναδά. Και πώς βρέθηκες στην Κίνα και τραγουδάς κινέζικα, μου λύνεις την απορία αυτή? Ναι, εγώ τώρα έχω πάει τώρα χρόνια, αλλά πρώτα απ' όλα ένα συμπατικό, σπουδαίο. Έχω εδώ ένα φλιζάνι κρασί. Είναι την υγειά σου. Δύο ώρα τα μεσάνυχτα και πίνω ρετσίνα μαλαματίνα. Γεια σας. Πού τη βρήκες, πώς ήρθες στην Κίνα? Έχεις και άλλους φίλους. Μεσημεράκι, ε. Να, τι έτοιμο. Μουλάνε στην Κίνα ή στη στείλανε φίλοι από εδώ? Τώρα, ναι, η μαλαματίνα κρασί ρετσίνα το αγοράζουμε σε μαγαζιά εδώ. Έρχεται από εταιρεία Κρίνος από Ελλάδα. Άρα έχουν μάθει οι Κινέζοι και τη ρετσίνα. Και δύο ώρα το ξημέρωμα που σε ξενυχτάμε παίρνεις ρετσίνα. Στην Κίνα πώς βρέθηκες και έμαθες τα κινέζικα και τραγουδάς τα ελληνικά? Ξημέρωμα, πρέπει να τα κινέζικα. Μεσημέρι δεν είναι, αφού έχει ξημερώσει. Από πριν. Αυτή την ιστορία άρχισε πριν 20 χρόνια, εδώ στην Οτάβα. Άρχισε το 99 περίπου, που είχα μια φιλενάδα στην Οτάβα εδώ, από το Πεκίνο. Σχέση εννοείς. Στον Καναδά. Ναι, ήταν αγάπη. Κατάλαβα. Και εγώ την ζήτησα. Είμαι τραγουδιστής σε πολλές γλώσσες, αλλά δεν ξέρω κινέζικα. Να με μάθεις ένα τραγούδι. Και μου έμαθε το πρώτο τραγούδι στα κινέζικα. Με πήρε 2 μήνες. Και μετά έκανα μεγάλη συναυλία στην Οτάβα το 2000. Κάλεσα την ελληνική πρεσβεία και την κινέζικη πρεσβεία. Και μετά από ένα μήνα, σουξέ, με παίρνει τηλέφωνο η κινέζικη πρεσβεία και μου λέει, σε θέλουμε να πας στην Κίνα για φεστιβάλ να παίξεις. Πλάκα μου κάνεις. Απίστευτο. Τώρα είσαι στην Οτάβα, στον Καναδά, όχι στην Κίνα. Ναι. Άρα γι' αυτό είναι νύχτα, καταλαβες. Οτάβα, είναι νύχτα. Για την Κίνα. Έτσι. Δεν είναι στην Ελλάδα, δεν είναι στην Πάρα, άρα στην Κίνα πηγαίνεις και κάνεις συναυλίες τώρα. Ναι, λοιπόν. Ναι. Δείξε μας λίγο τι κάνεις. Δείξε μας, για παίξε μας λίγο. Πάμε. Λοιπόν, ένα τραγούδι από το δίσκο που έχω. Δίσκο. Φέρνοντας το ελληνικό γλέντι στην Κίνα, 10 τραγούδια ελληνικά στα κινέζικα. Τώρα θα σας παίξω ένα του Βασίλη Τσιτσάνη στα ελληνοκινέζικα. Για πάμε λίγο. Ελληνοκινέζικα. Ελληνοκινέζικα. Λοιπόν, αυτό ακούγεται δώσε. Έτσι. Λοιπόν, ξημερώνει
και βραδιάζει. Τώρα, κινέζικο. Είναι και το κινέζικο μπουζούκι τώρα, κατάλαβες, γύρισε. Show punk pads wage and wade your man sung woe way I arts way genie foods way book way una doxero chichanis I show punk pads wage and wade your man sung woe way I arts way genie foods way book way Γιώργο, στην υγειά σου, Γιώργο, είσαι άπεχτος. Κάνουμε κάτι. Θες να συνδεόμαστε συχνά πυκνά, να τα λέμε, να μας λες κανένα τραγούδι, να σου δίνουμε και παραγγελιές, να κάνουμε έτσι τέτοιες πινελιές. Είσαι μέσα. Είμαι, όχι απ' έξω. Το κλείσαμε. Είμαι μέσα, με χαρά και σεβασμό. Πάρα πολύ ωραία. Σκέψου για επόμενη εκπομπή τι θα βγάλουμε και νωρίτερα. Μη σε ξενυχτάμε. Εμείς ξεκινάμε από τις 5.30 εδώ. Πιο νωρίς για την Οτάβα. Εντάξει. Έκλεισε, Γιώργο. Όποτε... Εντάξει. Έκλεισε. Χαρά, φιλιά. Θέλετε. Καλημέρα. Εντάξει. Καληνύχτα. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Νιχάωμα. Νιχάωμα. Α, νιχάωμα. Δεν είναι ερώτηση, είναι... Άστα να πάνε. Νιχάω. Γεια σου, Γιώργο.